Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γεια σας. Η εκπομπή μας σήμερα μεταδίδει στεριανά ιστορικά τραγούδια από εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου του 2017 με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Τολμώ να πω πως τραγούδια με ιστορικό περιεχόμενο, είτε αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, είτε στα προεπαναστατικά και μετεπαναστατικά χρόνια, δεν νοείται στη σημερινή εποχή να ακούγονται εκείνες τις μέρες μόνο. Το φαινόμενο αυτό επικράτησε τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Παλιότερα δεν υφίστανται. Ίσα-ίσα που περιοχές ανά την Ελλάδα τα τραγούδια αυτά τα είχαν εντάξει σε θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις όλου του χρόνου. Όποιος τα άκουγε δηλαδή καλοκαίρι δεν ξαφνιαζόταν. Πέραν των ιστορικών τραγουδιών της Λαμπροβδομάδας που έδιναν και έπαιρναν στις στεριανές περιοχές ήδη από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Έτσι, ο λαός μάθανε στις νέες γενιές τα ιστορικά γεγονότα λεπτομερώς και με ακρίβεια. Ποιος λοιπόν λέει πως τα τραγούδια αυτά πρέπει να ακούγονται μόνο τις ημέρες της 25ης Μαρτίου? Επίσης, αξίζει να σημειωθεί και η συνέχεια των τραγουδιών αυτών, διότι όποιος ανατρέξει σε συλλογές ερευνητών ή ακόμη στους παππούδες και τις γιαγιάδες που τα λένε, εκεί θα μάθει και τη συνέχεια της υποθέσεως του καθενός. Στη σημερινή εποχή, ορισμένοι νέοι πολύ σωστά πράττουν και ακούνε τους παλαιότερους, και αυτό είναι το παρήγορο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τραγούδια από τη Ρούμελη. Το πρώτο σε τσάμικο ρυθμό αναφέρεται στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου για τη λύτρωσή του από τα δεσμά της δουλείας. Χρόνια κράτησε η πολιορκία της Ιεράς Πόλεως από στεριά και από θάλασσα. Ιστορικοί και συγγραφείς δίνουν και τον τίτλο «Ολοκαύτωμα του Μεσολογγίου». Τη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, πολιορκημένοι στρατιώτες και άμαχος πληθυσμός πραγματοποίησαν την έξοδο όταν η άμυνα απέναντι στα τουρκικά και αιγυπτιακά στρατεύματα είχε χαθεί λόγω εξάντλησης τροφίμων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η λαϊκή μούσα που παρουσιάζεται ως διαβάτη στο τραγούδι, δεν πτωήθηκαν καθόλου από τον χαμό διαφόρων οπλαρχηγών και του απλού λαού, παρά μόνο του ότι δεν είχαν τροφή για να συνεχίσουν τον αγώνα. Σάββατο μέρα πέρασαν από το Μεσολόγγι. Ήταν Σαββάτο των Βαγιών, Σαββάτο τα Ελαζάρου. Κι άκουσαν τρίκια κλάματα, γυναίκια μυρολόγια. Δεν κλαίνε για το σκοτωμό, δεν κλαίνε για τον φόνο, μον κλαίν που σώσαν το ψωμί, κι η πείνα δε βαστιέται. Στην εκκλησιά συνάχτηκαν μέσα στο Άγιο Βήμα, και ένα στον άλλο έλεγαν και ένα στον άλλο λένε: «Παιδιά μου, να μεταλάβουμε να ξομολογηθούμε, βράδυ γιουρούς να κάμουμε, στα έξω για να βγούμε». Η έξοδος είχε οριστεί για το Σάββατο του Λαζάρου, αργά το βράδυ, ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων, μεταξύ 10ης και 11ης Απριλίου του 1826. Οι Έλληνες, πανέτοιμοι για τη Μεγάλη Έξοδο, μετέλαβαν των αχράντων, αθανάτων και φρικτών μυστηρίων του Χριστού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ποιητικό κείμενο, και πραγματοποίησαν την έξοδο, η οποία συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας. Χιλιάδες φαγιάστηκαν και εχμαλωτίστηκαν. Μόνο 1500 κατάφεραν να σωθούν. Παίζουν η μουσική κλαρίνο Κώστας Κοπανιτσάνος, βιολί Γιάννη Ζαρίας, σαντούρι Χριστίνα Κουκή, λαούτο Θοδωρής Γιαννόπουλος και κρουστά Νεκτάριος Πάλμος. Στο τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος. Τα σαβάγια σας, παιδιά,
Το επίσης ρουμελιώτικο ιστορικό τσάμικο που ακούσαμε από την πολιτή Μητώλη αναφέρεται στον ηρωισμό και την παλικαριά δύο μεγάλων αγωνιστών της Επαναστάσεως, του Οδυσσέα Ανδρούτσου και του Αθανασίου Διάκου. Την 22 Απριλίου του 1821, ο Αθανάσιος Διάκος με 1.500 περίπου στρατιώτες κατέλαβε τη γέφυρα της Σαλαμάνας, προβάλλοντας στεναρή αντίσταση εναντίον των 800 στρατιωτών και 1.000 σπαχίδων, του υπηκού δηλαδή, του Τουρκαλβανού Ομέρ Βριώνη. Πρέπει να πούμε ότι η οικογένεια του Βριώνη ήταν χριστιανική, αλλά στη συνέχεια τούρκεψε. Στη μάχη αυτή λοιπόν οι Έλληνες ιτήθηκαν, 200 νεκροί και πολλοί λαβωμένοι. Ένας εξ αυτών, ο Αθανάσιος Διάκος, με λαβωματιά στον ώμο και με σπασμένο γιαταγάνι. Μεταφέρθηκε για να γιατρευτεί στη Λαμία. Εκεί εξέπληξε τους πασάδες με το θάρρος του. Ο Μέρ Βριώνης μάλιστα του ζήτησε να τον προσλάβει αξιωματικό του στρατού του, εάν και εφόσον αλλαξοπιστούσε. Η απάντηση βεβαίως ήταν αρνητική. «Ούτε σε δουλεύω πασά, ούτε σ' ωφελώ κι αν σε δουλέψω. Πάτε κι εσείς στην πίστη σας μουρτάτες να χαθείτε. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θέλω αποθάνω». Ο Μέρ Βριώνης τον απείλησε πως θα τον εξοντώσει, αλλά πάλι απάντησε ο Διάκος με θάρρος λέγοντας «Η Ελλάς έχει πολλούς διάκους». Εξοργισμένος τότε ο Ομέρ Βριώνης διέταξε να τον παλουκώσουν, να το σουμβλίσουν δηλαδή ζωντανό. Βάναυσος και φρικτός θάνατος το μαρτύριο αυτό, αλλά ξεκάθαρη η πίστη στο Θεό και την πατρίδα. «Για είδες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα πανθίζουν τα κλαριά και βγάζει η γης χορτάρι. Την πίστη τους τους ύβριζε, τους έλεγε μουρτάτες. Εμένα αν εσουβλήσετε ένας Γρεκός εχάθη. Ας είναι καλά ο Οδυσσεύς», ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δηλαδή, «και ο καπετάν Νικήτας. Αυτοί θα κάψουν την Τουρκιά και όλο σας τον Τοβλέτη, το κράτος». Εδώ καπετάν Νικήτας είναι ο Νικηταράς, όπου αργότερα ηγούμενος Πελοποννησίων πέρασε στην Ανατολική Στερεά. Το Μάιο του 1821 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος πήρε εκδίκηση
για λογαριασμό των ρουμελιωτών που ιτήθηκαν στην Αλαμάνα και με μόλις 120 άνδρες στο χάνι της Γραβιάς μπλόκαρε την επέλαση των 8.000 στρατιωτών του Ομέρ Βριώνη στην Πελοπόννησο. Ο λαός τραγούδησε περήφανα και με βαθιά ψυχική συγκίνηση τους δύο ήρωες πάνω στον ηρωικό ρυθμό που τους πρέπει, τον τζάμικο. Τα ντρούτσου η μάνα χαίρεται, του διάκου καμαρώνει, γιατί έχουν γιους αρματολούς και γιους καπεταναίους, ένα στο χάνι της Γραβιάς και άλλο στην Αλαμάνα. Τους Τούρκους ετρομάξανε σπαχίδες και αρβανίτες. Αυτή είναι και η παλαιότερη εκδοχή που φτάνει στις μέρες μας, με αποκομμένο μονάχα τον τελευταίο στίχο που δεν σώζεται στη δισκογραφία παρά μόνο στους ντόπιους πληροφορητές τραγουδιστές. Συνεχίζουμε με προεπαναστατικό τσάμικο αναφερόμενο στη δράση των κατσαντονέων κλεφτών στην επαρχία του Βάλτου. Ο ονομαστός κλέφτης της Ρούμελης και της Υπήρου Αντώνης Μακρυγιάννης, γεννημένος στα 1775 στο Μύρεση ή Μύρηση των Αγράφων ή αλλιώς Μάραθο, έδρασε κατά τη διάρκεια της άμεσης προεπαναστατικής περίοδου και κυρίως επί Αλιπασά. Η θρηλυκή επαναστατική του μορφή έγινε σύμβολο λεβεντιάς και πατριωτισμού των κατοπινών ηρών της Επαναστάσεως. Υπήρξε πρωτοπαλίκαρο του ονομαστού κλέφτη δίπλα και μαζί απέκρουσαν αρκετές ομάδες Τουρκαλβανών. Το 1805 συγκρούστηκε για πρώτη φορά με το σώμα του Ηλιάσμπεϊ στην Κρύα Βρύση Ευρυτανίας. Οι νικηφόρες συγκρούσεις του συνεχίστηκαν σε Βάλτο και Ξηρόμερο. Η περηφανεστέρα ανδραγαθία του ήταν η εξόντωση του Βελιγκέκα, ο οποίος τον κατεδίωκε στάγραφα περί το 1806. Όμως, ένα χρόνο μετά, το 1807, προσευλήθη από επιδημία ευλογιάς και αναγκάστηκε να καταφύγει σε μία σπηλιά κοντά στο μοναστήρι των Αγράφων. Εκεί συνελήφθη εχμάλωτος από τον Ιουσούφ Αράπη έπειτα από προδοσία. Συνελήφθησαν και συντροφοί του, αλλά και ο αδερφός του Γεώργιος, ο επωνομαζόμενος Χασιώτης, λόγω του ότι ήταν γεννημένος στα Χάσια. Ο Κατσαντώνης μεταφέρθηκε στα Γιάννενα και θανατώθηκε με βασανιστήρια. Η απάνθρωπη διαταγή του Αλίπασα ήταν το σπάσιμο των οστών του. Οι κλέφτες από τα Άγραφα και αρματολοί από το Βάλτο πατήσαν το Ξηρόμερο και τη Μεγάλη Χώρα. Πήραν άσπρα, πήραν φλουριά, πήραν μαργαριτάρια, πήραν την Νικολάκαινα και στα βουνά την Πάνε. Άλλη μια παραλλαγή που σώζεται είναι και αυτή που θα ακούσουμε στη συνέχεια από την πολιτή Μητώλη. Οι κλέφτες από τα Άγραφα και αρματολοί από το Βάλτο, Τσόγκα και Λεπενιώτη το γύρισμα. Πατήσανε τη Λεπενού, την κάμανε Ντερβένη. Πήραν άσπρα, πήραν φλουριά, πήραν μαργαριτάρια, πήραν την Νικολάκαινα και στα βουνά την Πάνε. Ο Αντώνης Μακρυγιάννης έμεινε γνωστός ως Κατσαντώνης από την επίμονη παράκληση της μητέρας του να μην πάει κλέφτη στα βουνά. «Κατσαντώνη, μην πας κλέφτης», του έλεγε συνεχώς. Από τη φράση αυτή, «Κατσαντώνη», καθιερώθηκε το επώνυμό του. Thank you.
Στη Βρύση, στα Τσερίτσιανα, στον Πάτα από τη χώρα, μπουλούκ μπασάδες κάθονταν κι όλο μαργαριτιώτες, και αγνάντευαν τον πόλεμο που κάναν οι σουλιώτες. Πώς πολεμάει τζαβέλαινα σαν άξιο παλικάρι, φέρνει τα βόλια στην ποδιά, φουσέκια στο ζωνάρι, και το παιδί στην αγκαλιά, και μπρος από όλους πάει. Η πυρώτικο σιρτό, με θέμα τον ηρωισμό και την προσφορά του γυναικείου φίλου στην έκβαση των αγώνων της εθνικής ανεξαρτησίας. Η Μόσχο τζαβέλαινα διακρινόταν για το ψυχικό της σθένος, τη φιλοπατρία της, την αποφασιστικότητά της, γι' αυτό και κέρδιζε το σεβασμό του Σουλίου. Τα κατορθώματα των Ελληνίδων αποτυπώθηκαν στο στόμα του ελληνικού λαού. Δεν τις λησμόνησε όπως λανθασμένα έπραξε αργότερα το νέο ελληνικό κράτος. Γι' αυτό τα τραγούδια είναι εντελώς αντικειμενικά και αποστηρωμένα από πολιτικές ιδεολογίες. Καταμαρτυρούν την αλήθεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο γυναικείος ηρωισμός απαντάται σε πολλά ιστορικά τραγούδια, όπως το επόμενο μωραΐτικο σιρτό της Λάμπρος. Η συμμετοχή των γυναικών στον αγώνα γινόταν έπειτα από προσευχές και επικλήσεις στο Χριστό, την Παναγία και άλλους Αγίους, όπου πολλές φορές μάλιστα μετάματα ζητούσαν την προφύλαξή τους από τους Τούρκους. «Σαν αρχινήσω και το υπό της Λάμπρος το τραγούδι, θα κάμω κάστρα να ραγούν και τα βουνά να κλαίνε. 42 Τουρκόπουλα τη Λάμπρο κυνηγάνε. Κι η Λάμπρο ήταν εφρόνιμη στον Αη Γιώργη πάει. Άγια μου Γιώργη, γλίτωμε από των Τουρκών τα χέρια. Να φέρνω κάδε στο κερί και λίτρε στο λιβάνι. Και στα βουβαλωτόμαρα να κουβαλώ το λάδι». Τραγουδάει η πολιτή Μητώλη.
ξεκινήσω και μορκέ το υπό της λαμπορέ, της λαμπρός το τραγούδι. Θα κάνω καστρά να ραχούν τη λαμπρό μου. Yeah, this.
μετριούνται τα Ελληνόπουλα. Μετριούνται τα Ελληνόπουλα και λείπουν τρεις λεβέντες. Τη μέση στην Αράχοβα και στη Βλαχομπαρμπίτσα, πέντε πολέμοι γίνονται από το πρωί ως το γιώμα. Πέφτουν τα τόπια σε βροχή, τα βόλια σε χαλάζι. Και αυτά τα λιανοντούφεκα σαν άμμο στις θαλάσσεις. Μετριούνται οι Τούρκοι τρεις φορές και λείπουν 3.000. Μετριούνται τα Ελληνόπουλα και λείπουν 3 λεβέντες. Ιστορικό καλαματιανό της Πελοποννήσου, που αναφέρεται στις ιστορικές καριές, την Αράχοβα Λακωνίας και την Βλαχομπαρμπίτσα. Η Αράχοβα επί Τουρκοκρατίας κατήχε 4 ευρύτερα τμήματα, μαχαλάδες. Τον Κουτσομαχαλά, τον Κάτο Μαχαλά, Αγία Παρασκευή, τον Μαυριάνικο Μαχαλά, εκεί που βρίσκεται ο Αγίος Ιωάννης, και τον Πάνο Μαχαλά. Ο Ιμπραήμ μετά το Μεσολόγγι κατέβηκε στην Πελοπόννησο για να καταπνίξει την Επανάσταση. Στη διάρκεια της εκστρατείας του αυτής κατέστρεψε την Αράχοβα καίγοντάς την στις 12 Μαΐου του 1826. Μόνο ο ιερός ναός της Αγίας Παρασκευής έμεινε όρθιος. Ο άμαχος πληθυσμός κατέφυγε στα βουνά, παίρνοντας μαζί του όσα πράγματα μπορούσε να μεταφέρει. Τρεις μήνες αργότερα ο Ιμπραήμ λαϊλάτισε πάλι το χωριό και την γύρω περιοχή. Στη διάρκεια αυτής της λαϊλασίας σκοτώθηκαν αρκετοί αραχοβίτες και βλαχομπαρμπιτσιώτες, δίνοντας σκληρές μάχες προκειμένου να σώσουν τον τόπο τους. Έπεσαν σχεδόν όλοι τους, μαχόμενοι, υπερπίστεως και πατρίδος, ενώ κάποιοι από εκείνους που σώθηκαν σύρθηκαν σκλάβοι στην Πύλο και φορτώθηκαν σε καράβια. Ορισμένοι πλήρωσαν λίτρα προκειμένου να γυρίσουν πίσω, όμως κατά την επιστροφή δεν επέζησαν. Το επόμενο συρτό από την περιοχή της Μεσσηνίας που ακολουθεί είναι και αυτό της εποχής της Τουρκοκρατίας, θεμελιωμένο στον πρώτο ήχο της βυζαντινής μουσικής. Κάτω στον τρανό το Γκάμπο είναι ο τίτλος του ή αλλιώς Παναγιώτης. Το ποιητικό κείμενο το συναντάμε και στην Ήπειρο με τη μορφή πολυφωνικού τραγουδιού και μικρές εννοείται ποιητικές παραλλαγές χωρίς να αλλάζει το κύριο θέμα. Άλλη μια παραλλαγή συναντάμε στην περιοχή του Αξιού ποταμού ως μέσα του Βαρδαριού το Γκάμπο. Στην παρούσα παραλλαγή ο Θνίσκον πολεμιστής δεν είναι ονομαστός κλέφτης, αλλά Τούρκος Μπέης. Η λαϊκή μούσα ασχολείται κυρίως με το διάλογο μεταξύ του λαβωμένου Μπέη και του αλόγου του. Καταφαίνεται η στεναχώρια του γρίβα του αφού ο Μπέης περνάει τις τελευταίες του στιγμές στη ζωή και ζητάει από το έμπιστο αλογό του να τον θάψει, στέλνοντας τα άρματά του πίσω στην οικογένειά του και τα προσωπικά του αντικείμενα στην αγαπημένη του. Ο διάλογος μεταξύ αλόγου και Μπέη είναι μυθικό στοιχείο που το συναντάμε σε πολλά τραγούδια, θρύλους, ιστορίες και άλλες παραδόσεις. Σε αυτή την περίπτωση το άλογο επιβάλλει το παράστημα του αφέντη του και εκείνος με τη σειρά του αναφέρει το πόσο έμπιστος φίλος ήταν ο γρίβας του και πολυτιμότατος βοηθός του. Στην κατακλείδα του τραγουδιού αυτή η εικόνα διακρίνεται ευκολότερα. Ένα από τα υπερφυσικά χαρίσματά του είναι ο λόγος. Προμηνύει το θάνατο του κυρίου του και παρέχει συνετές συμβουλές μετέχοντας κατά κάποιο τρόπο της θείας φύσεως. Κάτω στον τρανό τον Γκάμπο και στη θάλασσα στον άμμο στέκει Μπέης ξαπλωμένος μες το αίμα βουτυγμένος και σε ενός δέντρου τη ρίζα στέκει ο γρίβας του δεμένος, βρόντα για τα πέταλά του και σκούζε για τον αγά του. Σήκω Μπέη καβαλίκα για να μπούμε στο σεφέρι, να μπούμε δηλαδή στον πόλεμο. Τι εσκουριάσαν τα αρματά σου και τα σιμοχατζαρά σου. Δεν μπορώ, καημένε γρίβα, δεν μπορώ να πολεμήσω, γιατί με έχουν λαβωμένο, στην καρδιά πετυχημένο. Σκάψε λάκκο με τα νύχια, με τα σημοπέταλά σου,
τράβηξέ με τα δόντια, ρίξε με μέσα στο χώμα, πάρε και τα αρματά μου, να τα πας στα γονικά μου. Πάρε και το δαχτυλίδι, το χρυσό μου το μαντίλι, τα σημαίνιο χαϊμαλί μου, θυμητάρι στην καλή μου. Πάρ τα γρίβα, πήγαινε τα, να με κλαίει σαν τα γλέπει. Παλαιότατο και τελειότατο πρότυπο για τέτοιες περιστάσεις, όπως αυτή του τραγουδιού, θεωρείται ο διάλογος μεταξύ του Αχιλλέα και των αλόγων του, Ξάνθου και Βαλίου, στην Ιλιάδα του Ομήρου. Επίσης, ο ακριτικός κύκλος είναι άλλη μία μαρτυρία διαλόγων μεταξύ των αλόγων και του αφέντη τους, η οποία μεταφέρεται από τον ίδιο το λαό και στα δημοτικά μας τραγούδια. Κάτω στο μωρέ Παναγιώτη, κάτω στο τρανό το κάμπο. Κάτω στο τρανό το κάμπο και στις θάλασσες τον άμμο. Στο αίμα βουτυγμένο. Και να δω μωρέ Παναγιώτη και σε ενός δέντρου τη ρίζα.
Πατήσανε τα βέρβαινα, τα κάνανε μπυριάνι. Πήραν άσπρα, πήραν φλουριά, πήραν μαργαριτάρια, πήρανε και μια νιόνυμφη, μια βερβενιωτοπούλα. Την παν μπροστά δεν περπατεί και πίσω δεν πηγαίνει. Περπάτα αστρή, περπάτα βγή, περπάτα νιονιφούλα, μη σε βαραίνουν τα φλουριά, μη σε βαραίνει φούντα. Δεν με βαραίνουν τα φλουριά, δεν με βαραίνει φούντα. Μον με βαραίνει το παιδί που τάφηκα στην κούνια. Ήταν το βερβενιώτικο καλαματιανό με προεπαναστατική υπόθεση. Κατά τους ιστορικούς πρόκειται για εισβολή Τουρκαλβανών στο χωριό περί το 1806. Υπάρχουν και άλλες εκδοχές, μία εκ των οποίων εμφανίζει τη λαιλασία του χωριού από κλέφτες κολοκοτρονέους, μιας και την ίδια χρονιά σουλτανικό φυρμάνι έδινε την εντολή στους Τουρκαλβανούς να εξοντώσουν τους κλέφτες αφού πολλά ακούγονταν για επανάσταση. Ίσως πέρασαν από εκεί για να πάρουν οπλισμό, τρόφιμα, ρούχα και άλλα πολλά που θα τους ήταν χρήσιμα στα λιμέρια τους. Δεν είναι όμως εξακριβωμένη αυτή η εκδοχή. Παρ' όλα αυτά, τα τραγούδια μεταφέρουν πολλές φορές συμπεράσματα δυσνόητα, αλλά γενικού περιεχομένου, προκειμένου να θίξουν τοπικά ιστορικά γεγονότα. Ακούσαμε στεριανά ιστορικά τραγούδια από εκδήλωση αφαιρωμένη στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Όπως ανέφερα και στην αρχή, τα τραγούδια αυτά τον 19ο και μέχρι τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα δεν ακούγονταν μόνο εκείνες τις μέρες. Γι' αυτό και η εκπομπή μας τα προβάλλει οποιαδήποτε στιγμή. Παρουσιάζουν μουσικολογικό, λαογραφικό και ιστορικό ενδιαφέρον, μιας και εξηγούνται τα κείμενά τους που δεν ακούμε σήμερα και που θίγουν λεπτομερείς περιγραφές που μπορεί να μην σώζονται σε ιστορικές πηγές. Στην εκδήλωση αυτή τραγούδησαν η Πολιτή Μητώλη και ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος. Έπαιξαν η μουσική, κλαρίνο Κώστας Κοπανιτσάνος, βιολί Γιάννης Ζαρίας, σαντούρι Χριστίνα Κουκή, λαούτο Θοδωρής Γιαννόπουλος και κρουστά Νεκτάριος Πάλμος. Σε επόμενη εκπομπή μας θα ακούσουμε επιπλέον αποσπάσματα της εκδηλώσεως εκείνης. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.